Ο κύριος Γιώργος Σιχαρίδης και ο κύριος Ιωάννης Βιολάρης. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ορίσατε. Ναι, έξοδος στις αγορές. Το έλεγε, το επιχείρησε η κυβέρνηση σήμερα. Στόχος ένα δις. Καλή κίνηση, καλή στιγμή. Ναι, ναι, είναι καλή στιγμή για το λόγο ότι άμα κοιτάξουμε τώρα τα επιτόκια των κυπριακών ομολόγων που διαπραγματεύονται στις χρηματοοικονομικές αγορές, είναι στο πιο χαμηλό σημείο τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα βλέπουμε το ομόλογο που λύγει το 2020, δεκαετές ομόλογου που εκδόθηκε το 2010 λύγει το 2020, δηλαδή μένουν ακόμα 5 χρόνια αποπληρωμής, 5 χρόνια να λήξει το ομόλογο, ότι το επιτόκιο κυμαίνεται γύρω στα 3,5%. Τώρα είναι μια κατάσταση στην ευρωπαϊκή κοινότητα, στην Ευρωζώνη, όπου τα επιτόκια των χωρών της Ευρωζώνης είναι στα πιο χαμηλά σημεία. Δηλαδή, ένας σημαντικός λόγος. Για να καταλάβει και ο τηλεθεατής η Γερμανία μπορεί να δανειστεί έκδοσε πενταετές ομόλογο με αρνητικό επιτόκιο. Ενώ εμείς είμαστε ευχαριστημένοι τώρα και για το 4. Που αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να πληρώνει τη Γερμανία για να κρατάει η Γερμανία τα λεφτά του. Το αρνητικό επιτόκιο. Αλλά βλέπουμε και άλλες χώρες. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, που ήταν μια χώρα που ήταν στο μνημόνιο, τώρα μπορεί να δανειστεί με λιγότερο από 1%. Εκδίδει ομόλογα, δεκαετές ομόλογα, με λιγότερο από 1%. Είμαστε στην αρχή του δρόμου. Ναι. Απλώς θέλω να πω, είναι μια εποχή που τώρα, λόγω του ότι προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην νομισματική χαλάρωση, αποδυνάμωσε το ευρώ και βλέπουμε ότι τώρα τα επιτόκια επίσης μειωθήκαν σε πάρα πολύ χαμηλά σημεία. Αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και βλέπουμε ότι και επίσης το επιτόκιο της Κυπριακής Δημοκρατίας μειώθηκε στο πιο χαμηλό σημείο τα τελευταία 5 χρόνια. Άμα κοιτάξουμε το Μάρτιο του 2013, είχαμε 16% επιτόκιο, δηλαδή απόδοση που έπρεπε να έχει το ομόλογο μας κάθε χρόνο για τον επενδυτή, τώρα είναι στο 3,5%. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να εκδώσει αυτό το 7ετές ομόλογο με ένα επιτόκιο μεταξύ 3,5% και 4%. Το ζητούμενο είναι όταν βγούμε από το μνημόνιο να έχουμε αυτή την πρόσβαση, την έξοδο στις αγορές. Αν δεν έχουμε αυτή την έξοδο ή την πρόσβαση στις αγορές, δεν μπορούμε να βγούμε από ένα μνημόνιο. Θα πρέπει να έχουμε την χρηματοδότηση από την Τρόικα. Και έτσι, συνεπώς, είναι καλά να προσπαθήσουμε να δούμε την αντίδραση των χρηματοοικονομικών αγορών πριν τελειώσει αυτό το τρίχρονο πρόγραμμα των μνημονίων. Γι' αυτό και πρέπει να γίνονται και αυτά τα τεστ και να βγούμε προηγουμένως για να δοκιμαστούμε. Φυσικά πρέπει να δούμε και το εξής, ότι ποιο είναι το αντίτιμο της έκδοσης αυτής. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να γίνει αυτή η έκδοση και για να δοκιμάσουμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά τις δυνάμεις μας, και για να δούμε πώς οι αγορές ανταποκρίνονται. Όμως το αντίτιμο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το ότι αυτή η έξοδος συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή των νόμων περί αφαιρεγκαιότητας και του νόμου περί εκποίησεων. Ήταν μια εκκρεμότητα που περίμενε η κυβέρνηση. Ακριβώς. Ναι. Και βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε επίσης, δυστυχώς αυτοί οι νόμοι και ο νόμος περί εκποίησεων, προς το παρόν τουλάχιστον, οι ενδείξεις είναι ότι είναι κοινωνικά αρνητικές και θα προκαλέσουν πολλά προβλήματα, στα οποία δεν είμαι βέβαιος πως η κυβέρνηση και η Βουλή θα μπορέσουν να... Διείστανται βέβαιως οι απόψεις και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και οι τρεις εδώ. Συμφωνώ με αυτό ότι ένας σημαντικός λόγος που μειωθήκαν περισσότερο τα επιτόκια είναι ότι επιστρέψαμε πίσω στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και ήδη σήμερα, όπως ξέρετε, διαρρέει έντονα η είδηση ότι οι τράπεζες στέλνουν επιστολές ήδη στους δανειολήπτες και μάλιστα εκεί που αναμενόταν ότι θα τους έδιναν 120 μέρες για να ανταποκριθούν, λένε ότι θα είναι μόνο 30 μέρες. Αυτόν αντιλαμβάνεστε τι επιπτώσεις έχει. Σφυλιοκλειός γύρω από το δανειολήπτη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μάλιστα σε μια περίοδο που μόλις πριν λίγο είπατε και στις ειδήσεις ότι ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει καν υπογραφή από τον πρόεδρο και δημοσιευτή στη επίσημη εφημερίδα. Και απασχολεί και τους Τροϊκανούς, μας έλεγε τώρα ο Σοκράτης ο Ιακίμ. Βρίσκονται εδώ για την πέμπτη αξιολόγηση. Δεν ξέρω τώρα θα προκύψουν ενστάσεις επισήμως από τους. Κοιτάξτε, εγώ έχω την εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή και προηγουμένως υπήρχε επαφή με τους Τροϊκανούς και νομίζω ότι στα περισσότερα σημεία ήταν ενήμεροι. Ήταν ενήμεροι. Εντάξει, μπορεί να εντοπίσουν κάποια σημεία που θα θέλουν κάποια βελτίωση ή οτιδήποτε,
Αλλά νομίζω το σχέδιο είναι εκεί και το πλαίσιο είναι εκεί. Και μέσα από το διάλογο που γίνεται τώρα με τους δανειστές, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, απόλυση δανείων, αποκρατικοποιήσεις, γεσί, μας έλεγε προηγουμένως ο οικονομικός μας συντάκτης, mm-hmm. τα καυτά θέματα πια μπροστά στη συζήτηση. Ναι, σίγουρα ήταν ένα σημαντικό θέμα που έπρεπε να επιληθεί. Ήταν αυτό το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, νομοσχέδιο εκποίησεων. Δυστυχώς διάρκεισε πάρα πολύ καιρό όλη αυτή η διαδικασία. Η επειδή συζήτηση, έπρεπε, ναι. έπρεπε να ήταν η έκτη αξιολόγηση, έπρεπε να έχει γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Χάσαμε δύο αξιολογήσεις, τώρα έχουμε Μάη τώρα. Αλλά ναι, τα σημεία, τα θέματα που απομένουν είναι σίγουρα ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι ένα καυτό θέμα που σίγουρα θα υπάρξουν, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Και το ΓΕΣΥ, υπάρχει και μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Το θέμα των δημοσιονομικών φαίνεται ότι τα πάμε καλά, δηλαδή οι δημοσιονομικοί δείχτες είναι πολύ πιο καλοί από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Αυτό είναι θετικό και αυτό το βλέπουμε και στα επιτόκια που δανειζόμαστε. Θα σας ρωτήσω κάτι που, ναι. για να καταλάβει και ο πολίτης. Ναι, ναι. Όλα αυτά που λέμε σε πιο τεχνοκρατικό επίπεδο, ναι. πώς θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα, γιατί δεν θέλω να ρωτήσω μακροπρόθεσμα. Οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν όχι αν θα είναι καλύτερα οι επόμενες τρεις γενιές, αλλά αν και αυτοί που τώρα δυσκολεύονται θα πάρουν μια ανάσα. Όλα αυτά που συζητάμε, η έξοδο στις αγορές, mm-hmm. η προώθηση των διαφόρων μεταρρυθμίσεων, mm-hmm. η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και προς τους δύο το ερώτημα. Όλα αυτά οπωσδήποτε σε βάθος χρόνου θα επηρεάσουν θετικά και τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ένα σημείο που έχει πλέον δυνατότητες να περιμένει. Μα γι' αυτό σας είπα. Παραδείγματος χάρη, μιλούμε για το ΓΕΣΥ. Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα ότι το ΓΕΣΥ έπρεπε να προηγηθεί όλων αυτών των άλλων μέτρων. Διότι ο κόσμος από τη στιγμή που φτάνει σε ένα τόσο δύσκολο σημείο, χρειάζεται τουλάχιστον να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με λογική χρέωση. Α, δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Δεύτερο, λέμε για τη δημόσια οικονομικά ότι πάνε καλά. Ναι, πάνε καλά διότι έχουν μειωθεί οι μισθοί, έχουν γίνει περικοπές, έχουν γίνει χίλια δυο πράγματα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Που έπρεπε να γίνουν. Ναι, βεβαίως έπρεπε να γίνουν. Ναι, βεβαίως έπρεπε να γίνουν. Αλλά είναι θέμα να βάλεις τις προτεραιότητες σου με κάποια λογική σειρά που να γίνουν. Ναι, απαντήστε μου εσείς αυτό το ερώτημα και πρέπει να κλείνουμε σιγά. Ναι, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι λέτε πώς θα το δει ο κόσμος. Σίγουρα θέλεις πρώτα να βελτιώσεις τους μακροοικονομικούς σου δείχτες για να μπορέσει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία σου, για να μπορέσουν να ελκύσεις ξένες επενδύσεις. Και αυτό το βλέπουμε από τη στιγμή που βελτιώσαμε κάποιους δείχτες, περάσαμε κάποια νομοσχέδια που ήταν μνημονιακά νομοσχέδια, βλέπουμε ότι μειώνονται το κόστος δανεισμού της χώρας, που μπορεί να ελκύσεις ξένες επενδύσεις με πιο, ή να δανειστείς λεφτά με πιο φτηνή χρηματοδότηση. Τα πιο δύσκολα αλλά πέρασαν. το τελευταίο πράγμα που θα δούμε είναι η μείωση της ανεργίας. Αυτό έρχεται στο τέλος, από τη στιγμή που μπορέσεις να ελκύσεις επενδύσεις, να δημιουργήσεις καινούργιες θέσεις εργασίας, τότε θα δεις και τη μείωση της ανεργίας. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Στην ερώτησή σας, αν έχουν τα δύσκολα περάσει. Τα πιο δύσκολα πέρασαν, ναι. Που φοβούμαι όχι, γιατί τώρα θα έρθουν τα δύσκολα που θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Π.χ. των εκποίησεων. Τώρα θα έρθουν τα δύσκολα που θα εφαρμοστεί το πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων. Εγώ έχω λίγο αντίθετη απόψη γι' αυτό, αλλά εντάξει, είναι απόψεις φυσικά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο, αυτή γενικά το νομοσχέδιο και το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας, ναι, προσφέρει ένα δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους δανειολήπτες, αυτούς που πράγματι επηρεαστήκαν από την οικονομική κρίση. Εδώ θα αλλά αυτό να θα φανεί στην πράξη. Εσείς που είστε ειδικοί, εμείς δεν είμαστε. Απλά παρακολουθούμε τα γεγονότα. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.